μια λέξη που να μας διαφοροποιεί από την υπάρχουσα κατάσταση, που να ανοίγεται με αισιοδοξία προς το μέλλον, που να μην παραπέμπει σε πολυχωρημένα κλισέ πολιτικής ορολογίας, που να αποδίδει εύστοχα και λακωνικά το στίγμα που θέλουμε να δώσουμε. Επιλέξαμε τη δίεση. Μια λέξη που προέρχεται από την αρχαία ελληνική δίεση, η οποία ανάμεσα σε άλλα σημαίνει το επιτρέπει τη δίωδον, το διαπέμπει, το διαβιβάζει. Κοινώς, δίεση σημαίνει δίωδος, διέλευση, διαβίβαση. Δηλαδή, ένα μήνυμα αποδέσμευσης, μια απόπειρα απελευθέρωσης, ένα βήμα διαφυγής από ένα ανέλπιδο σήμερα προς ένα καλύτερο αύριο. Το αύριο που δεν περιμένουμε ότι θα μας χαριστεί, αλλά το αύριο που θα κερδίσουμε με το δημοκρατικό αγώνα που θα δώσουμε για το συλλογικό συμφέρον του νησιού μας. Όμως, δίεση δεν σημαίνει μόνο αυτό. Σε ένα δεύτερο επίπεδο και περισσότερο γνωστό, η δίεση αποτελεί δόκιμο όρο της μουσικολογίας. Ανυψώνει τη διάθεση του τόνου, οξύνει τη φωνή, κάνει ακριβώς το αντίθετο από αυτό που κάνει η ύφεση, τη εναντιώνεται. Ο πολιτικός συμβολισμός είναι προφανής και επίκαιρος. Δίεση κόντρα στην ύφεση. Ενάντια στην παραμικρή, στην παρακμή γνώμη και ενάντια στις δυνάμεις εκείνες που κρατούν την κοινωνία μας στάσιμη, ανήμπορη και παραδομένη σε ένα καθεστώς διαχείρισης της μιζέριας, της έκπτωσης και του ψεύδους. Όλα αυτά θα ανατραπούν. Είναι θέμα χρόνου. Η δίεση έρχεται και θα νικήσει. Και η νίκη αυτή θα νίκει σε όλους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εμείς τον Χρήστο. Στη συνέχεια η Διονυσία Κασίου θα μας παρουσιάσει τώρα το κείμενο της συντηρητικής διακήρυξης στα βασικά του σημεία. Καλημέρα. Εγώ θα σας κουράσω λίγο, θα σας διαβάσω την συντηρητική διακήρυξη. Η εικόνα του τόπου μας σήμερα. Η ελληνική κοινωνία περνάει μια κρίση πολιετή και καλπάζουσα. Τη χειρότερη που γνώρισε από τη μεταπολίτευση και μέχρι σήμερα. Μια κρίση όχι μόνο οικονομικού χαρακτήρα, αλλά βαθιά ανθρωπιστική. Η συντριπτική πλειονότητα των συμπολιτών μας έχασαν και εξακολουθούν να χάνουν μεγάλο μέρος από τα εισοδήματά τους. Αντιθέτως, τα χρέη όλων μας αυξάνονται καθημερινά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν κλείνουν και βρίσκονται υπό την απειλή του μπουκέτου. Αρκετοί είναι αυτοί που δεν μπορούν να ανταποκριθούν πια στις βασικές ανάγκες της διαβίωσης, καθώς το 1/4 του πληθυσμού βρίσκεται στο κατώφλι της φτώχειας. Επιπλέον, πολλά εργασιακά δικαιώματα που κατακτήθηκαν με αγώνες, θυσίες, ακυρώθηκαν βία και αντισυνταγματικά. Τα κοινωνικά αγαθά, η υγεία, η παιδεία, το περιβάλλον εμπορευματοποιούνται. Μέσα σε όλα αυτά, η ανεργία, ειδικά των νέων, φτάνει σε πρωτοφανή επίπεδα. Η νέα γενιά ξενιτεύεται. Οι θεσμοί διαλύονται. Η δημοκρατία κλονίζεται. Οι δομές καταραίουν. Μέσα σε όλη αυτή τη σκληρή πραγματικότητα, η τοπική αυτοδιοίκηση πλήττεται αναπανόρθωτα. Υπήρξε βέβαια ένα από τα μεγάλα θύματα των φιλελεύθερων πολιτικών της λιτότητας και της εφαρμογής των αλλεπάλληλων μνημονίων. Για την ακρίβεια. Η κυβερνητική πολιτική έχει οδηγήσει την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση σε μείωση της τάξης του 60% στους θεσμοθετημένους πόρους της. Η αυτοδιοίκηση δέχτηκε αλλεπάλληλες συγχωνεύσεις. Ο υπερσυγκεντρωτισμός αυτός, χωρίς την πρόληψη κάποιας ουσιαστικής ενδοδημοτικής αποκέντρωσης και παράλληλης πρόθεσης θεσμών κοινωνικού και λαϊκού ελέγχου, εξάλληψε την περιουσία της αυτοδιοίκησης. Βασικές κοινωνικές και συναφείς υπηρεσίες της αυτοδιοίκησης έχουν συρρυκνωθεί ή καταργηθεί. Στην αυτοδιοίκηση εφαρμόζεται το σχέδιο απολύσεων εργαζομένων του δημοσίου τομέα, που αφού έπληξε αρχικά τους εργαζόμενους συμβασιούχους, σημερακίζει μέχρι και τους μόνιμους. Το ονομαζόμενο σχέδιο μετατάξεων, κινητικότητας, εφοδρίας κλπ. Καταλήγει τελικά σε απολύσεις ή αποχωρήσεις εργαζομένων. Η ριζική ανατροπή των εργασιακών σχέσεων και δικαιωμάτων σε όλους τους τομείς διαμορφώνει ένα σύγχρονο εργασιακό μεσαίωνα. Για τον τόπο μας. Τον τρόπο που βιώνει σήμερα το νησί μας την κρίση, σε αυτόν τον τρόπο υπάρχουν σοβαρές ευθύνες όσων άσκησαν διοίκηση έως τώρα, τουλάχιστον ως προς την επιλογή και την εξυπηρέτηση του υφιστάμενου στρέβλου μοντέλου ανάπτυξης. Έτσι, σήμερα χαρακτηριζόμαστε από τη μονόπλευρη ανάπτυξη, τη στιγμή που οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος μένουν αβοήθητες, πλήρη εξάρτηση των μονοπόλια του τουριστικού κεφαλαίου, υπερπροσφορά κοινών που δημιουργήθηκε με επιδότηση από το υστέρημά μας, αδυναμία σύνδεσης του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα. Τέτοια που η τόπια παραγωγή να μην μπορεί να απορροφηθεί από τις πολλαπλάσιες ανάγκες που έφερε ο τουρισμός. Και τέλος, αποξίωση της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ιστορίας του τόπου μας. Και εισέλθουμε στις βασικές αρχές της πολιτική
δίκτυο μας χάραξης. Και μας η τοπική αυτοδιοίκηση είναι συμφασμένη με τη δημοκρατία, με τη συμμετοχή και την εξυπηρέτηση του πολίτη, με την άσκηση κοινωνικής πολιτικής και την αυτοτέλεια της ανάπτυξης των δεξιοτήτων του στελεχειακού της δυναμικού. Ειδικά τώρα που βιώνουμε τη μεγάλη αυτή ανθρωπιστική κρίση, η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο. Να αποτελέσει δηλαδή τον πυλώνα της κοινωνικής αλληλεγγύης και να ενισχύσει τις υπάρχουσες δομές, αξιοποιώντας το κοινωνικό της κεφάλαιο. Επίσης, απαιτείται να οργανώσει εκείνες τις συλλογικές αντιστάσεις που θα αναδειωθούν έμπρακτα στην εκποίηση της δημόσιας και δημοτικής περιουσίας. Επιπλέον, η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να στηριχθεί σε νέες τεχνολογίες, να αναδείξει την περιβαλλοντική ευαισθησία, να προωθήσει την αλληλέγγυη για θεωρητική δράση και να προσδιορίσει την τουριστική και πολιτιστική μας ταυτότητα. Γι' αυτό το λόγο επιθυμούμε η αυτοδιοίκηση σε όλες τις βαθμίδες της να δομείται θεσμικά με τέτοιο τρόπο, ώστε οι αποφάσεις να αναλαμβάνονται συλλογικά και όχι αποκλειστά ή μονοπρόσωπα εκτελεστικά όργανα. Τα δημαρχοκεντρικά χαρακτηριστικά του σημερινού συστήματος που πρέπει να ανατραπούν. Δεν σημαίνει το αίτημα της άνοιξης δημοκρατίας και της συλλογικής λήψης των αποφάσεων. Οι συμμετοχικοί θεσμοί να αποτελούν θεμελιώδη συστατικό της αυτοδιοίκησης και κατά συνέπεια αναπόσπαστο δομικό μέρος θεσμικής συγκρότησης και πολιτικής λειτουργίας. Οι θεσμοί αυτοί να περιλαμβάνονται τις λαϊκές συνελεύσεις, το συμμετοχικό προϋπολογισμό και τα τοπικά δημοψηφίσματα. Όλες οι ισχύουσες μετακοινωνικές δομές της αυτοδιοίκησης πρέπει να διατηρηθούν, να βελτιωθούν βέβαια και να επεκταθούν ώστε να καλύψουν τις σύγχρονες πια αυξημένες ανάγκες. Το κοινωνικό κράτος στους Δήμους είναι βασικός φορέας, όχι μόνο για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, αλλά και την κοινωνική και παραγωγική αναστρόφηση. Οι δομές αλληλεγγύης όπως το κοινωνικό πρωτοπολείο, η κοινωνική αγορά, το κοινωνικό φροντιστήριο, ξενώνες, κοινωνικό φορτηγό κτλ. Πρέπει να καλύψουν τις ευπαθείς ομάδες. Στη διαχείριση των απορριμμάτων προτείνουμε ένα νέο, σύγχρονο, μοντέρνο, φιλικό στο περιβάλλον πρότυπο, δηλαδή την εφαρμογή του κύκλου. Διαχωρισμό στην πηγή, ανάκτηση υλικών, ανακυκλώσεις, κομποστοποίηση, αξιοποίηση ταφείου απορριμμάτων κτλ. Με άξονες προτεραιότητα στην αποκέντρωση των δραστηριοτήτων σε μικρή κλίμακα, την ενθάρρυνση της κοινωνικής συμμετοχής, την αξιοποίηση του εμφόρου παραγωγικού δυναμικού και τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα της διαχείρισης.